Εδώ καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σαν το σκύλο με τη γάτα λένε οι άλλοι. Έτσι, καλά τα. Και εμείς είμαστε εδώ, θα πάμε μαζί μέχρι τις 7.30. Αλλά πρώτα θα πάμε, που ναι, θα πάμε Νικό, θα πάμε στο γήπεδο της Τούμπας. Εξωτική Τούμπα και Σταύρος Κόλκας. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, έχουν σφίξει τα γάλατα. Γεγονός. 2-0 παραμένει, αλλά πολύ κούραση είναι η αλήθεια. Δύσκολα τα παιδιά να... Τώρα προσπαθεί ο Τσιγκάρας, ο κορυφαίος του γηπέδου, να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Από τα δεξιά ΠΑΟΚ 2-0, ένα γκολ θέλει να πάει στα πέναλτι. Το παιχνίδι, κεφαλιά του Πουρνάρα, μια κόντρα εκεί, offside υπάρχει, τι έδωσε. Χέρι ήτανε. Δώσε λίγο μια γενική εικόνα μέχρι τώρα, μέχρι στιγμής τι έχουμε δει. Και το ΠΑΟΚ πέτυχε το 2-0, είχε και ένα δοκάρι με τον Πανίδη σε άδειο τέρμα ουσιαστικά. Για να κάνει να πιάσει το σκορ της παράτασης, που δεν έχει παράταση, τον πέρα, τέλος πάντων, το σκορ του πρώτου αγώνα από το πρώτο ημίχρονο. Δεν τα κατάφερε εκεί, στο δεύτερο ημίχρονο οι Ουκρανοί βελτιώθηκαν, φρέσκαρε λίγο ο προπονητής τους την ομάδα, διαχειρίστηκαν καλύτερα το παιχνίδι. Τα ατού του ΠΑΟΚ βγήκαν εκτός αγώνα, ο Τσόλης τραυματίστηκε με ενοχλήσεις, αποχώρησε, ο Κούτσιας βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο. Τα παιδιά που πήκανε είναι πιο νεαρά σε ηλικία και με λιγότερες παραστάσεις δεν μπορούσαν να δώσουν κάποια επιθετικότητα. Ο ΠΑΟΚ ό,τι κάνει το κάνει από τη δημιουργία του Τσιγκάρα, δηλαδή όταν περνάει μπάλα από αυτό να κάτι γίνεται, αλλά δεν έχει καταφέρει να κάνει τη μεγάλη φάση στο δεύτερο ημίχρονο καμία από τις δύο ομάδες. Μία βασικά, μία φάση των Ουκρανών που ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ την έβγαλε με εντυπωσιακή απόκριση. Ωραία, είμαστε στο 87. Στο 87 είμαστε. Πλάγιο έχει κερδίσει τώρα ο Μιχαηλίδης, που κι αυτός έχει κουραστεί. Πολλά λάθη από τον στόπερ του ΠΑΟΚ στη δημιουργία. Εδώ ο Γρόσδης τώρα από τα δεξιά προσπαθεί να οργανώσει μια επίθεση, παράλληλο παιχνίδι για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος θα βρει τον Πουρναρά από τα αριστερά, αυτός με δύο παίκτες απέναντί του, θα κερδίσει ένα κόρνερ. Το 89 όλα αυτά, επαναλαμβάνω, σε περίπτωση της σοφάρισης του σκορ του πρώτου αγώνα, να έχουμε πέναλτι απευθείας. Ανεβαίνει η αεροπορία εκεί, ουγιαξής, ο Μιχαηλίδης, σε όλα τα παιδιά που έχουν καλύτερα κόρνια. Στην εκτέλεση ο Γρόσδης με το αριστερό. Να δούμε. Και το πήκαμε στο 89. Καλή είναι η εκτέλεση, κοντράρι, πάλα, επιθετικό φάουλ. Διαξύ νομίζω. Αυτός σηκώνεται. Και ο Μιχαηλίδης ήταν. Ισοπαίδωσε έναν ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Στην προσπάθειά του να βγει πέτο στην μπάλα. Εντυπωσιακό κορμί για την ηλικία του, σε 19 του χρόνια. Ο Γεννησιώτης, κεντρικός αμυντικός, διεθνής με την Νέων. Και αυτός νομίζω ένα παιδί. Μπήκαμε στο 90, θα έχουμε 3-4 λεπτά καθυστέρηση σίγουρα. Είχαμε μια δύο διακοπές και πολλές αλλαγές. Ναι. Από κόσμο πώς είναι. Αυτή είναι η... Έχει από όλες τάξεις, έχει μεσοασπούς, πλούσιους. Για περιέγραψε μας λίγο. Μια διαφορετική ανάλυση από Σταύρο Κόλκα. Έχει κάποιους ομορφούλιδες, κάποιους ασχημούλιδες. Ομορφούλιδες, ασχημούλιδες, τέλεια. Γιατί δεν πήρες βαγγελάκι. Έχει, εγώ. 3.000 κόσμο έχει. Γιατί δεν πήρες βαγγελάκι. Έχει βγει ψύχρα. Έχει βγει ψύχρα. Και δεν θέλω να τον βλέπουν οι ανταγωνιστές. Ναι, μη γέμισμα του Γρόσδη προς την περιοχή. Διώχνουν οι Ουκρανοί. Ο Μιχαηλίδης μένει στο έδαφος, ας ελπίσουμε να μην έχει πάθει κάτι. Ο Τσιγκάρας μαζεύει. Σηκώνει τον Μιχαηλίδη, 4 λεπτά να καθυστερήσουν. Τσιγκάρας. Ο οποίος για μένα είναι έγκλημα που δεν παίζει την πρώτη ομάδα. Σας το λέω, να ξέρει. Ναι. Μια σέντρα, εύκολα δύο έχουν κρατική άμυνα, μαζεύει πάλι ο Τσιγκάρας που είναι παντού. Περνάει ο Τσιγκάρας, μπαίνει από τα δεξιά. Θα σπάσει, θα βγει μια σέντρα, δεν το δοκάρει. Ο Δούμψης κάνει κακό κοντρόλ με δύο ψάιτ. Ευκαιρία για το ΠΑΟΚ, πάλι από δημιουργία Τσιγκάρα, πάλι από τη δημιουργία της ισορροπίας στην άμυνα των Ουκρανών. Είναι ένα εξάρι που κάνει τα πάντα. Βασικά δεν κάνει λάθη. Ναι. Είναι απίστευτος παίκτης, για μένα είναι μεγάλο λάθος του ΠΑΟΚ. Που δεν έχει προγραμματίσει να του δώσει χρόνο συμμετοχής στην πρώτη ομάδα, επαναλαμβάνω.
Δεν θα βρεις παίκτες με τόσο καθαρό μυαλό μες στο παιχνίδι. Και τόσες δυνάμεις. Και σε αυτήν την ηλικία. Ναι, αυτό το μόνο σίγουρο. Δεύτερη κάρτα στον αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ. Τον Τάχατο. Για μαρκάρισμα με τον Αγκώνα στον αέρα ήτανε. Με παίκτη λιγότερο πάω σε αυτά τα 3,5 λεπτά. Ο ΕΦΑ Μαφία φωνάζω κάτι. Τι να κάνει να τον αποκεφαλίσει και να φάει δεύτερη κίτρινη. Του την έδωσε. Ναι, εντάξει, δεν διαμαρτύρεται και ο ίδιος καθόλου. Λίγο και ο Μιχαηλίδης πάει, αλλά είναι τα πράγματα. Δυσκολεύουν τα πράγματα για τον Νομίζω ότι δεν έχει καταλάβει ότι έχει δεύτερη κίτρινη. Όχι, όχι, έφυγε. Βγήκε. Ναι, ναι, έφυγε. Τώρα το βλέπουμε κι εμείς. Με 10 ο ΠΑΟΚ δυσκολεύουν τα πράγματα και η κλεψή βραδιάζει. Τώρα αυτοί γιατί έχουν νεύρα. Ο Λαράς πιέζει εκεί, κλέβει την μπάλα, περνάει, δέχεται και μια κλωτσιά. Υπάρχει και μια συμμαχία εκεί. Κακός ο Λαράς έκανε τώρα την μανούρα. Χάνει χρόνο η ομάδα του. Εδώ είναι δείγμα πείριας. Μανούρα κάνεις όταν θες να κερδίσεις χρόνο και όχι όταν καίγεσαι. Από μία κάρτα και το νούμερο 10 της Δυναμό και τον Πουρναρά. Γέμισμα προς την περιοχή των Ουκρανών. Χαϊδίνης θα πάρει μια κεφαλιά, απομακρύνουν οι Ουκρανοί. Στο τσιγκάρα η μπάλα. Δεν πάει στο τσιγκάρα. Ζήχνουν πάλι οι Ουκρανοί και είναι πλέον προϋποθέσεις. Κακή εκτίμηση βγαίνει τετατέτερο τώρα ο αρχικός των Ουκρανών. Θα σκοράρει. Ο δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ κάνει κακή εκτίμηση. Αντί να κάνει να πάρει βάθος, ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία σε ένα τετατέτερο στον αρχηγό των Ουκρανών. Οι Ουκρανοί πανηγυρίζουν μπροστά στον πάγκο του ΠΑΟΚ και αυτό εκνευρίζει κάποιους από τους νεαρούς παίκτες. Ναι. Ο Μιχαηλίδης πηγαίνει σε έναν Ουκρανό και του βάζει χέρι εκεί πέρα, αλλά υπάρχει εκνευρισμός τώρα. Ναι, εκνευρίζονται όλοι στον πάγκο του ΠΑΟΚ που βλέπουμε. Και είναι λογικό να υπάρχει εκνευρισμός. Εντάξει, πήγε προς. Δεν είναι λογικό αυτό που έκανε. Οι Ουκρανοί πήγαν πανηγύρισαν μπροστά στο πάγκο του ΠΑΟΚ. Ναι. Θα κάνουν και μία αλλαγή τώρα. Ω, μεγάλο λάθος είναι αυτό. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε. Αποχαιρετά το Youth League. Νομίζω κυρίως λόγω του πρώτου αγώνα. Κύριε στο Μιχαηλίδη τώρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται αυτό, η ζημιά έγινε, μια κακή εκτίμηση. Έχουμε και το πάγκο των Ουκρανών και τους Ουκρανούς που προκαλούν γενικά με κάψε τη δράση, αλλά είναι ένα παιδιά, τώρα δεν χρειάζεται να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Ένα φάουλ, η σέντρα δεν έχει εκτελεστεί ακόμα, 2-1 ο ΠΑΟΚ, κερδίζει το παιχνίδι αλλά αποκλείεται, πληρώνει το κακό του παιχνίδι. Τσιγκάρες για καταλάβετε τι γίνεται, η πέμπτο τους περνάει όλους και ψάχνει τη σέντρα. Νομίζω από αυτή την ομάδα λείπει πολύ ο Γαϊτανίδης που είχε τραυματιστεί και δεν μπόρεσε να βοηθήσει αυτά τα παιχνίδια. Ναι, είναι ο Γαϊτανίδης, χτύπησε και ο Τζόδης. Εντάξει, μιλάμε K19, δεν είναι όλοι. Και μιλάμε για τη Champions League, εντάξει, ναι. Μιλάμε για καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ο ΠΑΟΚ έφτασε πολύ κοντά στο 3-0, δεν έγινε τον γκολ του Πανίδη στο δοκάρι. Και εκεί κάπου χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία για το ΠΑΟΚ, δεν υπήρχαν δυνάμεις στο δεύτερο ημίχρονο. Η Δυναμό είναι μια πολύ καλή ομάδα, μια τεράστια σχολή. Που τώρα πάει να σοφαρίσει κιόλας. Θα τα καταφέρει. Θα τα καταφέρει. 2-2. 2-2 τελικά. Ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει καν να κερδίσει με 2 γκολ στις καθυστερήσεις. Θα αποκλειστεί.
Μάλιστα. Έχει λήξει το παιχνίδι. Τα παιδιά του Παύλου Γκαρσία είναι στον αγωνιστικό χώρο πεσμένα. Εντάξει, υπάρχει απογοήτευση. Θα μπορούσε να φτάσει στην επόμενη φάση εκεί που θα αντιμετωπίζανε τους δεύτερους από τους ομίλους. Ναι. Σε ένα παιχνίδι εντός έδρας όπως έγινε πέρσι περισσότερα. Δεν πειράζει. Το πάλεψαν. Και τα ερωτήματα τους για τις χιλιάδες ομάδες που υπάρχουν εδώ. Ωραία. Αλλά αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο, παιδιά. Εντάξει, Σταύρο. Να είσαι καλά, Σταύρο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 2-2. Ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά το Youth League καθώς είχε ιτηθεί με 3-0 στο πρώτο μάτς στο Κίεβο. Και στρέφει πλέον προσοχή στο πρωτάθλημα. Αυτά, Νίκο. Γεια σας. Κλείσαμε εμείς για σήμερα. Επιστροφή αύριο εδώ. Σαν να σκύλω με τη γάτα. Εντάξει. Ο Κάρα Παπάς. Αλλού πάλι το παιδί. Ναι. Έβγαλε selfie. Ναι. Με τον Άρθουρ. Κάτσε, περίμενα. Έρε με τη διαφημίση στα site. Α, με τον Άρθουρ Σέλμπι. Τον Biggie Blinders. Για να δω. Απίστευτο. Όντως. Για σήκωσε. Περίμενα στήλο, ρε. Καημένε Άρθουρ, τι είχε να πάθεις. Καλά παπάς, ε. Ο οποίος τώρα, ο συγκεκριμένος ρε παιδί μου, ο Peaky Blinders δεν είναι και καλό παιδί. Καλά, ο Άρθουρ είναι, πρέπει να είναι πιο αντιπαθητικός από το Peaky Blinders. Για μένα τουλάχιστον. Δεν μπορώ, δεν το μπορώ. Και γράφει, τον κάναμε θύρα 7 για τον Άρθουρ Σέλμπι με αυτά που είδε από τον κόσμο μας. Δεν μπορώ, δηλαδή. Σε ποια είναι μια ιδέα, πω. Να τη στείλω το εδώ. Είναι εκπομπή Λευκό Πόλο. Να τη στείλε. Περίμενε. Περίμενε. Λοιπόν. Αποστόλη, αν λες για μένα, δεν φέρω καμία ευθύνη. Όχι, δεν φέρω καμία ευθύνη. Λέει ο Αποστόλης εδώ από την Αγγλία ότι είμαι εγκατεμόσαυρα εγώ. Με το βγάλαμε το Σταύρο και ήμουν εγώ εδώ. Δύο γκολ. Εγώ του πήγε μέσα, δύο γκολ. Παιδιά. Εγώ τη δουλειά μου κάνω, δεν φέρω καμία ευθύνη. Ο Άρθουρ πώς είναι έτσι. Είναι όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί? Πω, πολύ κακό. Κακή φωτογραφία, κακός ο Άρθουρ. Καραπαπάς έχει πρόγραμμα, εδώ βγαίνει μισός στη φωτογραφία. Ναι, πολύ ωραία πράγματα. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε χθες. Καλή μου φίλη. Ήταν πολύ καλός ο πρώτο ημίχρονο. Το έβλεπα το μάτς. Διάβασα τώρα πριν από λίγο κάποιους opinion leaders από την Αθήνα ή opinion makers όπως λέει ο Σταύρος. Ναι. Σιγά Νίκο. Που προσπαθούν να περάσουν ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός και... Τι κάνεις? Γιατί πρέπει να βάλεις το χαρτάκι? Γιατί? Έτσι. Ναι. Ότι ο Μαρτίνς παγίδευσε τον Μουρίνιο και τον ανάγκασε να κάνει αυτή την αλλαγή στο ξεκίνημα νωρίς τον αγώνα και του χάλασε το πλάνο και ότι του είχε ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις ο Μαρτίνς και ο Μουρίνιο περίμενε ένα πιο εύκολο βράδυ και δυσκολεύτηκε τότε να. Και λέω ρε εσύ δηλαδή. Αφού ο Μαρτίνς παίζει το κεφάλι με τον Πάκ, διαβάζω. Δηλαδή ή Μαρτών ρε παιδιά. Ναι, είναι opinion leaders από την μία και opinion leaders από την άλλη. Τρομερά πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν δύο απόψεις. Αυτό ο Μεριάτη παλικάρι. Πριν πάω σε αυτό τώρα δηλαδή. Και δεν παίξω μεριά την Κυριακή, μόνο αυτό λέμε. Καλά, εντάξει. Βέβαια, από την άλλη, μην το μιλάμε, γιατί όταν το μιλάς κάποιον, ξυπνάει. Και έκανε καρακούλο μεριά. Καλά, κάνω μεριά μια χαρά. Το παιδί χθες έκανε έτσι μια πολύ ωραία τοποθέτηση μέσα στην περιοχή. Λοιπόν, για το 1-2 εκεί. Πριν πάω στο ποδοσφαιρικό του χθεσινό αγώνα, θέλω να διαβάσω δηλαδή. Επειδή κάθε μέρα ανοίγω το πρώτο πρωτοσέλιδο. Και βλέπω τον κόκκινο πρωταθλητή και μου είχε δημιουργηθεί και απορία να δω τι θα γράφουν τώρα δηλαδή. Ναι. Χριστός και Παναγία. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτό ρε. Θα σου πω μετά, ναι. Τι είναι αυτό ρε. Ωραίες ώρες εκνευρίζομαι πάρα πολύ, αλήθεια. Τέλος πάντων, πες. Τόσο τέτοιος δεν είναι. Πες, ναι. Μπήρες αυτά. Μπήρες αυτά, έλα. Γιατί ο Πάμπλο δεν μιλάει. Τέλος πάντων. Ποιος Θεός σε ζήλεψε. Ναι. Θρύλε μου. Έχει βγει ο κόκκινος πρωταθλητής με σημείωση πάνω ένα απίστευτο λάθος τον πρόδωσε. Ποιος Θεός σε ζήλεψε, θρύλε μου. Λοιπόν. Εντάξει, σόκαρε τους Άγγλους με τις γκολάρες Ελαραμπή. Ωραίο το γκολ του Ελαραμπή. Ναι, όντως, okay. Και του Σεμέδο, okay, εντάξει. Σεμέδο, έχεις δει τον πανηγυρισμό που παίρνει αγκαλιά τον Ποντένσε και ο Ποντένσε είναι εδώ και Σεμέδο είναι εδώ. Σε παιδί είναι. Είναι τέλειο, ρε. Δεν μπορώ, μου γελούσα, αλλά δεν μπορεί. Μαγική εικόνα το 4-2 από την Τότεναμ. Όχι, παιδιά. Εντάξει, μαγική εικόνα δεν είναι, μη λέμε ότι θέλουμε. Και επίσης αυτό που όλοι στέκονται στο 1-2 του Ντέλε Άλλη, οκ, ρε παιδιά, αλλά μετά έφεγαν όλα τρία. Δεν έμειναν στο 1-2.
Έκλεψε φάουλ υπέρ του θρύλου ο Βούλγαρος και ήρθε η σοφάριση. Εντάξει, ναι, δίνεται, είναι η σύγκριση τώρα. Συγκλονιστικός ο κόσμος έγραψε κόκκινο το Λονδίνο. Συγκλονιστικό του Ball Boy έπρεπε να γράφουνε που έχει δώσει την ασίστ του αιώνα το παιδάκι. Δικάν wise men για το μουστάκι και τη γενιάδα. Εντάξει, ρε Νίκο, δεν μας θα διαβάσω το πρωτοσέλιδο. Καλά, να είναι ο κόκκινος πρωτοθλητής. Όλα καλά. Και one cut το μεγάλο κανάλι. Μάλιστα. Περαστικά. Το Ball Boy αυτό ήταν, πρέπει να τιμηθεί νομίζω σε ειδική τελετή. Έχει γίνει viral. Δυνατό. Η αγκαλιά που πάει και του κάνει ο Μουρίνιο. Το παιδάκι είναι συγχαρητήρια, πραγματικά. Ρε, μα κάνει φοβερή. Έχει διαβάσει τη φάση τέλεια το Ball Boy. Πολλά μπράβο. Μπράβο. Υπάρχουν δύο αναγνώσεις αυτό. Το παιχνίδι χθες. Στο παιχνίδι λες στη φάση. Καλά, εντάξει, η φάση είναι εκπληκτική. Άστο, δεν είναι. Το Ball Boy δηλαδή είναι. Αυτό, ναι, δείχνει IQ. Ναι. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλό στο πρώτο μήχρονο. Καλά, πολύ καλό. Έχει κάποια καλά διαστήματα. Πολύ καλό. Οι άλλοι τώρα δεν υπήρχαν. Και κάνει ο άλλο το τσαφ. Αν δεν έκανε μεριά το τσαφ, μπορεί να έφυγε έστω με την ισοπαλία. Γιατί τότε πάλι θα έκανε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Καλά, το ξέρω. Και βγήκε το over 3,5 που έδωσε η εκπομπή. Έτσι, να τα δεν λέμε το και αυτά. Ξέρεις αυτό, άμα δεν θα ήταν έτσι το παιχνίδι, εντάξει, είναι θεωρητικό. Το θέμα είναι ότι έγινε. Ο Ολυμπιακός κατέρευσε μετά. Δεν θα έχανε. Αν δεν έκανε το άλλο σε μεριά. Γύρισε και εμφαντικά κιόλα. Ναι. Και η ζωή συνεχίζεται. Ξέρω, δεν θα έχανε, αλλά εντάξει, ο Μερία έκανε και το τσαφ. Στο ποσίχρονο ποδόσφαιρο, βέβαια, γίνονται αυτά τα τσαφ. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τη λογική να λέμε παιδικά λάθη. Γίνονται λάθη από όλου. Καλά, αυτό που κάνει ο Μερία τώρα είναι έγκλημα. Λάθη γίνονται. Είναι έγκλημα, Νικόντα. Έγκλημα είναι, αλλά λάθη γίνονται. Τι να είναι κάνουμε, έγκλημα σε αυτό το επίπεδο. Θα το πλήρωνε όπω και να έχει. Εγώ θα σου πω το άλλο και δεν θα βάλω τώρα. Θα μιλήσουμε υγιή τρόπο τώρα. Δεν θα βάλω μόνο τον Ολυμπιακό, θα βάλω και τον Μπάοκ μέσα. Mm-hmm. Θα του βάλω όλου. Εντάξει. Στην Ευρώπη πάμε κατά διαόλου. Έλα ρε Νίκο, ποιος είσαι. Γενικότερα. Μάντης. Έλα, βάλε λίγο τώρα τη... Πρέπει να θέλουμε το καλό. Βάλε λίγο να βλέπουμε εδώ. Τι να βάλω. Θα βάλω το αγαπημένο μου δελτίο της εννοείς. Όχι δελτίο. Ποιο. Καλά και δελτίο, γιατί θα βάλουμε να στηρίζουμε πρόεδρο. Αλλά βάλε να δούμε λίγο Champions League. Θα βάλω να δούμε. Πρέπει να θέλουμε να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου λίγο. Αντί πρέπει να θέλουμε δηλαδή. Και να επιδιώκουμε οι ελληνικές ομάδες να πηγαίνουν καλά στην Ευρώπη. Αυτό είναι τέρμα υποκριτικό. Δεν είναι υποκριτικό. Εντάξει. Τι. Είναι τέρμα υποκριτικό. Αυτό το πράγμα. Δυνατόν. Είναι τέρμα υποκριτικό. Δεν υιοθετώ εγώ. Αγάπη, πλέον. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Ολυμπιακός. Με το ζόρι θα βγάζουμε ομάδες στην Ευρώπη πλέον. Έτσι όπως πάμε. Ο καθένας κοιτά τον εαυτό του. Και την ομάδα του. Καλά. Εγώ δεν θα βγω ποτέ να πω ότι πρέπει να θέλουμε. Να κερδίσει ο Ολυμπιακός γιατί παίζει στην Ευρώπη και θέλουμε νίκες. Να κερδίσει ο Άρης ούτε καν. Πρόσεξα με λίγο. Επειδή γίνει πολύ Ταλιμπάν και έχουμε γραμμή, θα συνεχίσουμε μετά. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μας ακούτε? Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Το όνομά σας και πού μας καλείτε? Στο φίλο μου τον Νίκο. Πρώτα πού είσαι, ρε τρέλα? Κοπελιά που είναι δίπλα. Καλησπέρα. Πού είσαι, Ρεφάνας? Τι έγινε, εξαφανίστηκες? Είχαμε και δικά μας προσωπικά θέματα, κύριε. Μάλιστα. Αν έχεις προσωπικά φυλακά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Εντάξει. Αν είναι όλα καλά πλέον, χαίρομαι. Ναι, από σήμερα, ναι, δόξα τω Θεώ, υπήρχαν θέματα υγείας. Ναι. Εχθές, όσοι Έλληνες είδανε το παιχνίδι, ναι, ελπίζω να κατάλαβαν πόσο μακριά είναι στον τρόπο που σκέφτονται οι Έλληνες, στον τρόπο που σκέφτονται για το ποδόσφαιρο, στον τρόπο που βλέπουν το ποδόσφαιρο και αυτό που είπατε για το μικρό το παιδάκι. Ναι, τον Ball Boy. Ακόμα και αυτό το μικρό το παιδάκι έχει την νοοτροπία πως παίζεται το ποδόσφαιρο και γιατί παίζεται γρήγορα το ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο ότι κατέληξε γκολ εκείνη η φάση, είναι ότι έχει μάθει, ναι, ότι πρέπει να γίνονται όλα γρήγορα. Φυσικά. Για να γίνεται αυτό που γίνεται. Και του το έχουν διδάξει αυτό το πράγμα. Όπως επίσης είναι καταπληκτικό και ότι ο παίκτης της Τότεναμ που παίρνει την μπάλα από το μικρό παιδάκι, λοιπόν, την παίρνει για να εκτελέσει γρήγορα ένα πλάγιο, ναι, αλλά ο άλλος τρέχει μπροστά και ζητάει την μπάλα για να εκτελεστεί γρήγορα. Γιατί ξέρουν ότι η αντίπαλη άμυνα είναι σε ανισορροπία. Και όχι αυτό που βλέπουμε 99... τα 100 πλάγια στην Ελλάδα που όταν το κερδίζει μία ομάδα
κύριε Νίκο, ναι, την παίρνει την μπάλα Φετφατζίδης για να την δώσει στον κύριο Σούντγκρεν από τον Μπολμπόι ή για την ομάδα σας, αγαπητή μου, δίπλα, που την παίρνει ο, ανεβαίνει το μπακ για να εκτελέσει ο δεξί εξτρέμ για να τη δώσει στο δεξί μπακ. Και ούτω καθεξής σε όλες τις ομάδες για να κατεβούν οι ομάδες. Θανάση, ενώ είναι κάτω οι ομάδες. Θανάση, στο εξωτερικό είναι έτσι φωτός. Μήπως δεν είναι έτσι. Μπροστά. Στο εξωτερικό είναι έτσι φωτός μπροστά. Και πρόσεξε, η πορεία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη δείχνει και το χαμηλό επίπεδο του πρωταθλήματός μας και του ποδοσφαίρου μας. Δεν σας ακούω, μπορείτε να φωνάζετε λίγο πιο δυνατά. Λέω. Μπράβο. Έλα, λοιπόν, βάλε Βαρικοΐας. Λέω. Για προχωρά. Η παρουσία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και φέτος και τα προηγούμενα χρόνια φανερώνει και την πολύ χαμηλή ποιότητα του ελληνικού πρωταθλήματος και του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα. Καλά, παιδιά, αυτή η φάση μπορεί να γίνει και από μια ομάδα εδώ. Δεν είναι απλά και όλο πάει γρήγορα. Δεν είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά. Γενικότερα μην τα μειώνουμε κιόλα εδώ. Είναι μια και φάση. Εδώ βλέπουμε πράγματα φέτος. Μια χαρά είναι το πρωτάθλημα φέτος. Να πω και κάτι τελευταίο, κύριε Νίκο, για τα ευρωπαϊκά. Περίμενε λίγο για να συμπληρώσω σε αυτό το οποίο είπε η αγάπη και θα πεις. Μην κοιτάς πώς εξελίσσεται, κοίτα την ποιότητα. Πάμε παρακάτω. Και στην ποιότητα μια χαρά είναι και τα γκολ. Την ποιότητα φυσικά, εντάξει, όσοι δεν την βλέπουν και δεν την καταλαβαίνουν. Θα σας πω λιγάκι και κάτι ακόμα. Με το που μπαίνει το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός μέχρι εκείνο το σημείο βγαίνει πάρα πολύ καλά στην αντεπίθεση. Ναι. Και μετά το δεύτερο γκολ μπορεί να κάνει σε 2-3 περιπτώσεις με μια τελική πάσα και ένα τρίτο γκολ ή με μια τρίπλα που δεν πέτυχε να κάνει και τρίτο γκολ. Με το που γίνεται εκείνο το 2-0, λέω στο φίλο μου, τρέξε να παίξεις την ανατροπή να την προλάβεις. Το momentum, παρόλο ότι έβλεπες ότι ο Ολυμπιακός κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση για τα δεδομένα του και έτσι όπως πήγε με όλα του τα θέματα, ναι, το momentum είναι με την αντίπαλη ομάδα, η οποία και ποιότητα έχει και έχει όλα εκείνα τα εχέγγυα για να γυρίσει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Δεν ήταν αυτό το ότι θα έλεγε χ ή θα έλεγε εντάξει, είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Πάντως, ναι, για το τσαφ κάτι ακόμα, ναι, το τσαφ Νίκο μου, παλικάρι μου, είναι μέσα στο παιχνίδι. Φυσικά, η σέντρα γίνεται από τον παίχτη ώστε να γίνει και το τσαφ. Δηλαδή αυτοί ακόμα και με τον τρόπο που σεντράρουν, με τον τρόπο που σκέφτονται αν θα κάνουν μια δυνατή παράλληλη σέντρα, μέσα σε όλα είναι και το τσαφ, είναι και το αυτογκόλ. Είναι όλα αυτά που εμείς όταν γίνεται μια σέντρα, ξέρω εγώ, και η μπάλα περνάει στην απέναντι πλευρά, λέμε τι κάνεις ας πούμε ρε τέτοια δείξη τάδε. Λοιπόν, είναι όλα διαφορετικά εκεί το άθλημα που παίζει σε σχέση και με την οτροπία που το βλέπουν σε σχέση που το βλέπουν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έτσι. Οπότε είτε γίνει τσαφ είτε δεν γίνει το τσαφ, αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι γιατί παίζουν δύο ομάδες και όταν παίζει καλά η μία αναγκάζει την άλλη να φαίνεται κατώτερη. Και ούτω το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών. Έτσι για απλά ο Μεριάς κάνει σε άλλα φυσικά, παιχνίδια. Το λάθος όμως θα στο προκαλεί ο αντίπαλος για να το κάνει. Εννοείται. Τις περισσότερες φορές. Ναι. Όχι όλες, τις περισσότερες φορές. Πάντως, ναι, και να πούμε και κάτι για την ομάδα μας, κύριε Νίκο. Να πούμε, πόσο εγκληματίσαμε που δεν μπήκαμε σε έναν όμιλο, Νίκο Παπαδόπουλε. Πόσο εγκληματίσαμε φέτος. Έχασε. Σε όλα τα στην Νορβηγία, τι έκανε. Του χρόνου. Θα το παλέψεις. Εγώ γι' αυτό λέω νωρίτερα αυτό που έλεγα πριν βγεις, ότι πρέπει να πηγαίνουν όλοι καλά για να μην ξεκινάμε από τους πρώτους και τους δεύτερους προγραμματικούς γύρους, να πηγαίνουμε πιο μπροστά. Πάντως του χρόνου είναι μια τελευταία ευκαιρία για τις ομάδες. Και αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι και αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου, η αμονή των ομάδων αυτών για να πάρουν το ελληνικό πρωτάθλημα και χάνανε με τον τρόπο που χάνανε στην Ευρώπη, ελπίζω να καταλάβουν όλοι στην Ελλάδα ότι η διάκριση και το επίπεδο που ανεβάζει μία ομάδα δεν το ανεβάζει εδώ στο χωριό, το ανεβάζει στην Ευρώπη. Και ότι εκεί είναι αυτοί που είναι πρέπει να σε δουν για να εξελιχθεί. Εννοείται. Δεν γίνεται. Δηλαδή θα κάνεις, θα τον πάρεις την καταξίωση εντός συνόρων. Είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή οποιοσδήποτε άλλος να μην θέλει το πρωτάθλημα. Κοίταξε να δεις. Αυτό που γινόταν με τον ΠΑΟΚ και αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό στο Βελιγράδι, με συγχωρείς πάρα πολύ, είναι υποβαθμίζουν την νοημοσύνη όλων εμάς που πιστεύουμε ότι εκεί στην Ευρώπη καταξιώνεσαι.
και όχι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα καταξιώνεσαι γιατί είναι ασόβαροι οι Έλληνες, σαν λαός, για να κοροϊδεύει ο ένας τον άλλον ότι πήρε το πρωτάθλημα. Στην Ελλάδα είμαστε πανηγυρτζίδες. Ακριβώς. Στο μυαλό ακριβώς. Μόνο το πρωτάθλημα, δεν υπήρχε κάτι αυτό. Άλλο. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Εάν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι διαφορετικό, εντάξει. Ελπίζω να καταλαβαίνει ο κόσμος πώς το λέμε αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Για την καταξίωση μιλάω. Έτσι. Εκεί θα πάρει μεταγραφή ο παίκτης σου. Εκεί θα τον δουν τον παίκτη σου. Δεν θα σου δουν στο Λιβαδιά Άρης. Δεν είναι. Σωστό. Εντάξει, εγώ νόμιζα ότι είναι λίγο πιο σύνθετο αυτό το θέμα, αλλά okay. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έφτασα στον προορισμό μου. Καλό βράδυ, γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Θανάση, γεια σας. Πάμε στο break, γιατί ξεφύγαμε λίγο. Πήγαμε 7 και 7, μας έφυγε ο κόλακας, σωστά. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε να μιλήσουμε για Champions League και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στο δεύτερο και τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Ανανέωση Κουρμπέλη στον Παναθηναϊκό. Καλός παίκτης. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο από ό,τι διαβάζουμε και έχει αρχίσει να κυκλοφορεί παντού. Mm-hmm. Κουρμπέλη δεν πήγε στην Ιταλία, βέβαια, όπως το έλεγε ο μάνατζέρ του. Mm-hmm. Δεν έμεινε στον Παναθηναϊκό τελικά για τα επόμενα 3,5 χρόνια. Αρχικώς. Η ανανέωση αυτή. Λογικό. Καλώς Κουρμπέλης νομίζω ότι ναι, καλός παίκτης, αλλά έχει αδικήσει πάρα πολύ τον εαυτό του. Γιατί όταν ήταν να πάρει τις επιλογές, βασικά τις αποφάσεις που θα καθόρισαν την καριέρα του, δεν μπόρεσε να το κάνει. Τι εννοείς? Τότε που πίστευε ότι θα πάει στην Ιταλία. Μπορεί να πάει και πιο μετά, δεν ξέρω. Καλά, επειδή ξέρουμε όλοι τι είχε γίνει τότε. Μπορεί να κάποια πράγματα από το, από το εξωτερικό ενδιαφέρον και να καρποθεί και ο Παναθηναϊκός κάποια λεφτά. Δεν υπήρξε Νίκο τώρα. Τώρα λέω να προκύψει πιο μετά. Τώρα, όχι τώρα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα με τον Κουρμπέλη και τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι και ο Κουρμπέλης έχει χάσει πάρα πολύ από την αξία του. Και το λένε και γενικότερα πολλοί ότι έχει μείνει αρκετά στάσιμο στον Παναθηναϊκό. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να καταφέρει πολλά εκεί. Έτσι όπως είναι. Γιατί να σου πω κάτι, ο Κουρμπέλης και ο κάθε Κουρμπέλης φαίνεται και μέσα στο σύνολο. Ο Παναθηναϊκός έχει διάφορα θέματα. Εντάξει, μπορεί να κάνει το παιδί μια καλή χρονιά, μια, δυο, και να έρθει μια ομάδα του εξωτερικού και να πει Παναθηναϊκός παίρνει τον. Πάρ' τον. Εντάξει, αφού έκανε και ένα τέτοιο συμβόλαιο και θα είναι και για τα επόμενα 3 χρόνια. 3,5. Μπορεί ενδεχομένως, δεν έχω πάρει και τα χρόνια κιόλα. Μπορεί να ξυπνήσει μέσα το. Καλή λίγο πιάσω. Γιατί χρειάζεται τέτοια εμπάθεια του Κουρμπέλη? Γιατί κάποια πράγματα τα πληρώνει στη ζωή σου. Μάλιστα. Όταν λες κάποια πράγματα. Τι είπε? Τα βρίσκεις μπροστά σου. Τι είχε πει? Άστο, μην πολύ πίσω. Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε. Υπάρχει από την άλλη ένα αίτημα που είχε μάλλον καταθέσει ο ΠΑΟΚ στο ΕΣΚΑΝ για να υπάρξει έλεγχος doping control σε 5 παίκτες. 5 του ΠΑΟΚ, 5 του Ολυμπιακού. Με φόντο το τέρμπι. Mm-hmm. Το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό από το ΕΣΚΑΝ. Εμένα πραγματικά μου κάνει εντύπωση και σε όλους νομίζω. Για ποιο λόγο να μην γίνει δεκτό? Ο ΠΑΟΚ είχε πει ότι καλύπτει και τα έξοδα για τους παραπάνω ελέγχους. Ναι. Δεν έγινε, δεν θα γίνει μάλλον αυτό. Υπάρχει μια αντίδραση, ένα σχόλιο μάλλον του Γιώργου Σαββίδη μέσω social media. Το doping control υφίσταται σε όλα τα πολιτισμένα πρωταθλήματα. Ο Υπουργός Αθλητισμού είναι απασχολημένος με ταξίδια στο Κατάρ. Υπάρχει στην Ελλάδα, άραγε. Ανέφερε ο Γιώργος Σαββίδης. Ναι. Μετά την άρνηση του ΕΣΚΑΝ. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να γίνει αυτό. Θα βοηθούσε κιόλας τη γενικότερη κατάσταση γύρω από το ντέρμπι. Δεν θα γίνει. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο. Βγήκαν και διαιτητές σήμερα. Βγήκανε, βεβαίως. Ισπανός είναι στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ. Και ξένοι και στο ΒΑΡ. Ξένοι και στο ΒΑΡ, όπως λέγαμε προχθές. Είχε ξεκινήσει κουβέντα και ήθελαν όλες πλευρές να υπάρχουν ξένοι. Mm-hmm. Και θα γίνει αυτό. Ναι, ναι. Και ο Σιδηρόπουλος είναι τέταρτος νομίζω. Μάλιστα. Κάτσε λίγο να δούμε ποιοι είναι ακριβώς τα ονόματα. Άμα μας βοηθήσει το ίντερνετ εδώ. Έλα καλό μου. Έλα. Δεν θα μας βοηθήσει το ίντερνετ, όχι. Δεν θέλει. Ας τον πάρουμε αλλιώς. Στον Άρη ποιος είναι? Βρέσκας. Μελαμία. Άξι, νορμάλ. Νορμάλ ο ορισμός. Δεν νομίζω να μας δημιουργήσει θέματα. Έλα ρε παιδιά. Ποια είναι αυτή? Άντε πάμε λίγο. Καλό, καλό, πολύ καλό. Αχ, καλό. Κάτσε να πω από το κινητό μου. Καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, η Τσέλσι. Κάτσε ρε.
Ξεκινά τα παιχνίδια του Τσαμπεολί σε λίγο. Εμείς λέμε για τους διαιτητές. Μέχρι να τους βρεις για να καλύψω λίγο το τέτοιο. Πεις και αυτός και ο Τζίμπης μέσα. Καλύψω λίγο το ραδιοφωνικό χρόνο. Για πες. Στο ΠΑΟΚ 24 υπάρχει και σχετικό θέμα με διάφορα παιχνίδια που έχει παίξει ο συγκεκριμένος. Ναι. Ο Ζωσέ Σάντσες Μαρτίνες. Ναι. Ωραίο όνομα αυτό, ε. Καλό. Καλό. Είναι σαν να παίζει σε ισπανική σαπουνόπερα. Στηρίζουμε. Ωραίο, ωραίο όνομα. Mm-hmm. Υπάρχουν όλα τα παιχνίδια που έχει σφίξει το τελευταίο διάστημα. Ισπανός λοιπόν, πρώτος διαιτητής, περίμενε, έλα. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό πράγμα. Μας πολεμάνε η Κουβαλόπουλη. Δεν θέλει να μπει από το κινητό. Ναι. Ο Ζωσέ Μαρτίνες πέρσι ήταν διαιτητής στο Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Αυτός θα σφυρίξει την Κυριακή στο Καραϊσκάκι. Αχ, θα μου σπάσει τα νεύρα τώρα αυτό το πράγμα. Έλα, καλό μου. Όχι. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά στο ΠΑΟΚ 24 γιατί κάτι συμβαίνει εδώ πέρα με το ίντερνετ. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Εντάξει, θα το αναλύσετε μετά το θέμα της διαιτησίας. Αυτό λέμε, okay. Αυτό είπα μόλις τώρα. Ναι. Αγάπη. Με ακούει ο Νίκος Παπαδόπουλος πάρα πολύ. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει αυτή η συνεννόηση και σήμερα σε αυτήν την εκπομπή. Αγάπη. Μόλις τώρα το είπα. Και εγώ το επανέλαβα. Δεν είναι κακό αυτό. Γίνεται στο ραδιόφωνο συνέχεια αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Και σήμερα έχουμε τη δεύτερη μέρα του Champions League. Έχει διάφορα παιχνίδια. Χθες δεν ήταν πολύ καλή μέρα γενικότερα. Από ό,τι κατάλαβα. Από όλους. Βγήκαν πολλά over βέβαια. Καλό αυτό. Πήγαμε καλά στις προβλέψεις μας, δεν τα συνδυάσαμε καλά για να βγάλουμε και κανένα δελτίο, είναι η αλήθεια. Ναι. Δηλαδή πιάσαμε και το over 3,5 του Ολυμπιακού και το over 3,5 της Ρεάλ. Η City έκαψε πολύ κόσμο και η Leverkusen, όχι, η... Και η Leverkusen, ναι. Έκαψε και μια ακόμα. Η Lokomotiv. Μαζί με τη Leverkusen έπαιζε η Lokomotiv. Όχι η Lokomotiv, κάτσε κόλλησε. Κάτσε όντως, ναι, ναι, περίμενε. Όχι η Lokomotiv, μια ακόμα πια. Αταλάντα με ποια έπαιζε. Με Σαχτάρ. Και Σαχτάρ. Όχι, Σαχτάρ, παίζει με τη City, ρε. Α, με την Δυναμό. Η εκπομπή είναι ενημερωμένη, τα βλέπετε αυτά. Με την Δυναμό, ρε, άνθρωπέ μου. Με την Δυναμό. Λοιπόν, Βαλένθια Chelsea έχει 8 παρα 5. Την Δυναμό μας έκαψε. Και Zenit Lyon επίσης 8 παρα 5. Ναι. Και μετά στις 10 έχει Barcelona Dortmund, Gelk Salzburg, Lille Ajax, Liverpool Napoli. Εδώ είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της βραδιάς, νομίζω. Ναι. Λοιπόν. Και τον Barcelona Dortmund βασικά. Λειψία Μπενφίκα. Και Σλάβια Πράγας Ίντερ έχει σήμερα το πρόγραμμα. Έχω παίξει ήδη δελτία. Ναι. Λοιπόν. Θα πεις. Θα πω, εννοείται. Άντε πάρ' το, πες τα. Λοιπόν, τα παιχνίδια με τα οποία ξεκινάμε νωρίς είναι αυτό της Βαλένθια με την Τζέλσι στο Μεστάια και Ζενίτ Λιόν. Λοιπόν, εγώ αυτά τα δύο τα βλέπω και τα δύο, 2-3 γκολ τα έχω βάλει. Έχω αποφύγει σημείο. Αν επέλεγα σημείο θα ήταν στο Zenit Lyon που θα επέλεγα το Χ, να σας πω την αλήθεια. Έχει απουσίες η Lyon, γιατί νομίζω ούτε τον Ντεπάι έχει, ούτε εκείνο τον ωραίο το Χαφ, το μέσο τον Αουάρ, όπως λέγεται. Αλλά η Zenit θέλει νίκη, θα πήγαινα περισσότερο με το Χ. Διπλό να πάρει το Ραλίον δύσκολα. Στα υπόλοιπα, τι έχει βάλει ο Παπαδόπουλος. Γκολ την Ίντερ με τη Σλάβια. Δεν ξέρω αν η Ίντερ μπορεί να νικήσει, γιατί η Σλάβια είναι καλή ομάδα. Και μου είχε αφήσει αυτήν την εικόνα που μου είχε αφήσει με την Μπαρτσελόνα. Διπλό και over 2,5 τη Ζάλτσμπουργκ, συνέδρα τη Γκένκ. Άσο και over 2,5 τη Λίβερπουλ με την Νάπολη. Θυμίζω ότι είχε χάσει στο πρώτο παιχνίδι η Λίβερπουλ. Λίγο πρέπει να πάρει λίγο το αιματάκι τη πίσω. Λειψία Μπενφίκα over 2,5. Δεν με ψήνει να ασχοληθώ με τον Μπαρτσελόνα Ντόρτμουντ. Και οι δύο είναι πολύ ανισόρροπες φέτος. Ειδικά η Ντόρτμουντ. Δεν με τραβάει κάτι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δηλαδή δεν μπορώ να. Δεν με τραβάει να πω ότι θα έχει γκολ, ας πούμε. Ή ότι θα κερδίσει η Μπαρτσελόνα άνετα. Γιατί και η Ντόρτμουντ, εντάξει, είναι ανισόρροπα, αλλά είναι Ντόρτμουντ. Νομίζω αυτά, ναι. Μου ξέφυγε ένα άλλο παιχνίδι, όχι. Όλα τα υπόλοιπα τα έχω παίξει κανονικά. Παιδιά, κρατήστε ό,τι θέλετε. Όσοι συνδυάσατε καλά τα χθεσινά, μπορεί να πληρωθήκατε. Μας τα χαλάσανε δύο παιχνίδια δυστυχώς. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Μπορεί ενδεχομένως και προϋποθέσεις, θα λέγαμε, να ρεφάρουμε στη διάρκεια
της σημερινής ημέρας. Έχουμε και Europa League αύριο, εντάξει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει και εκεί. Ας δούμε αρχικά τι θα έχουμε απόψε. Έχουμε ένα γυναικείο μπάσκετ σήμερα. Θα παίξουμε και αυτό. Δεν το λέω όμως. Είναι inside info. Κράτα το τότε. Δεν μπορώ να το πω. Τότε αλλά αν βγει, θα είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν μπορώ εδώ ή έξω. Α, δεν λέω. Μάλιστα. Ναι, θα το δούμε. Εντάξει, ψιλομέτρια βραδιά είναι σήμερα, δεν ξέρω. Δεν με ψήνει κανένα παιχνίδι τόσο πολύ. Χθες ήταν καλύτερα τα παιχνίδια. Η Μπαρτσελόνα με την Ντόρτμουντ δεν ξέρω. Δεν με τραβάει καθόλου. Η Μπαρτσελόνα με προβληματίζει φέτος. Δεν την εμπιστεύεσαι και πάρα πολύ. Δεν στρέφουν τα παιδιά πολύ, είναι αλήθεια. Δηλαδή, απ' τη μία λες θα είναι παιχνίδι με γκολ, απ' την άλλη δεν θα μου κάνει και εντύπωση να κολλήσει. Ναι. Τώρα τι, το Βαλένθια Τσέλσι ούτε καν. Χι θα το έπαιζα εγώ, αν ήταν να το παίξω κάτι. Λίβερπουλ, σαν σημείο. Μεγάλη Λίβερπουλ εκεί. Τη Λίβερπουλ πλέον πιστεύω ότι όλοι την παίζουμε γκολ από το 80 μέχρι το 90. Σίγουρα θα το βγάλει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο. Όπως επίσης χθες. Ναι. Τώρα που το θυμήθηκα. Ναι. Που έχω ένα από αυτά που έχω χάσει. Είναι το διπλό της Μπάγερ με άντερ 4,5. Και κάθονται στο δεύτερο ημίχρονο και βάζουν το ένα μετά το άλλο. Αυτός ο Λεβαντόφσκι, αγόρι μου, κάτσε λίγο. Έβαλες ένα, έβαλες δύο, έβαλες τρία, έβαλες τέσσερα. Φτάνει. Τι θες δηλαδή. Έξαλλη μου την έκανες. Μα είναι στο 0-1 στο ημίχρονο και λέω εντάξει, θα μπει κανένα δυο ακόμα. Άντερ 4,5 έχω, δεν έχω άντερ 2,5. Ναι. Και ξαφνικά χτυπάει. Άσε μας, ρε. Άσε με τώρα με τους Γερμανούς. Και τα έλεγα εγώ μακριά από τους Γερμανούς. Και η Λεβερκούζεν μας τα χάλασε και η Μπάγεν. Αλλά ποιος θέλει εμείς. Η Λεβερκούζεν δηλαδή ένα γκολ ακόμα δεν μπορούσε να βάλει. Έβαλε δύο. Βάλε ένα ακόμα. Ας βάλουν οι άλλοι. Να σε ενημερώσω ότι εδώ είχαμε παίξει όλοι άσο, αλλά οκ. Okay. Εγώ ήμουν over 2,5. Όχι. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτά τα δύο χάσαμε, ρε παιδιά. Δηλαδή κρίμα. Πολύ κρίμα. Τι να κάνεις. Αυτά. Ναι. Μάλιστα. Και τη Δυναμό που δεν έβαλε γκολ στην Αταλάντα. Και εκεί είναι. Και εκεί εδώ κάρι κιόλας. Αμαρτία. Αμαρτία από το Θεό. Για ένα γκολ. Έχει μια κοπελιά, ρε παιδιά, στο συνδρομητικό εδώ πέρα με στο Champions League του Κοσμοτέ. Τι πρώτη φορά τη βλέπω τη συγκεκριμένη. Μάλιστα. Λες, μωρέ. Μην το ξαναδεί. Έχει πάρα πολύ καιρό που είναι εκεί. Δεν έχει πάρει το μάτι μου άλλη φορά. Μάλιστα. Ναι. Μέσα γυναίκα Μιχάλης Τσόχος, μάλλον. Πολύ πιθανό. Και ο Βασίλης Θαμπράκος. Ναι. Λοιπόν, καθίστε αναπαυτικά στα σπίτια σας, δείτε μπαλίτσα απόψε. Καλά είναι. Τώρα που να βγαίνει Τετάρτη απόγευμα, δεν κουνιέται. Το SDNA αποκαλύπτει. Όπα. Τηλεφωνική επικοινωνία Πανόπουλου Ουζουνίδη για το πάκο της Ξάνθης. Αποκαλύπτει το SDNA. Πάει ο Μαρίνος εκεί πέρα. Δεν νομίζω. Δύσκολο. Γιατί? Δύσκολο. Ναι, δεν νομίζω τώρα. Ο Ζουνίδης στην Ξάνθη. Ναι, έχει ψηλώσει πολύ ο Ζουνίδης, είναι αλήθεια. Δύσκολο. Μια χαρά είναι ο Ζουνίδης. Τι είναι? Μια χαρά είναι ο Ζουνίδης. Για πού? Εξαρτάται. Γιατί για τις νορμάλ ομάδες Super League 1, μια χαρά είναι. Για την Ξάνθη, ναι. Εμένα δεν με χαλάει. Δεν μ' αρέσει ο προπονητής. Όχι, εντάξει. Έχει μια δική του φιλοσοφία, το παλεύει. Εντάξει. Ποδοσφαιρά άνθρωπος είναι. Στην ΑΕΚ δεν λένε πολύ καλά πράγματα. Καλά στην ΑΕΚ, άμα του δίνανε και τίποτα νορμάλ. Και άμα τον άφηνε να δουλέψει και όπως ήθελε. Εντάξει. Γιατί δεν πολύ αφήνουν στην ΑΕΚ. Σχετικά είναι όλα. Θα ήταν καλύτερη τύχη του μάλλον. Αλλά δεν. Δεν τον άφησα τον άνθρωπο, ρε Νίκο. Τι να γίνει. Εμένα γενικότερα δεν με ψήνει ο Έλληνας προπονητής, να σου πω την αλήθεια, τα τελευταία χρόνια. Μια χαρά είναι. Δεν με ψήνουν ιδιαίτερα. Δηλαδή, άμα ήταν μια χαρά αγάπη, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα είχαν Έλληνες προπονητές. Ρε Νίκο, αυτό που κολλάει. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, δηλαδή ποιον Έλληνα προπονητή θα μπορούσαν να πάρουν. Γιώργο Δόνη. Αυτό ναι. Αυτό. Είναι ο μόνος Έλληνας προπονητής για μένα που ξεχωρίζω και τον θεωρώ τον κατάσταση επειδή είναι υψηλό επίπεδο. Χωρίς να θέλω να μειώσω τους άλλους και να πω ότι είναι χαμηλό επίπεδο. Απλά μιλάμε βλέποντας πλέον το ποδόσφαιρο με μια πιο σύγχρονη ματιά και όχι αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε τόσα χρόνια στην Ελλάδα, ας πούμε. Έχει και Έλληνες διαιτητές, αλλά. Διαιτητές έχουμε. Αλλά. Εντάξει. Είναι πιο νεαροί είναι. Μακάρι να αναδειχθούν και αυτοί σιγά σιγά και να βγουν μπροστά. Γιατί έχει μείνει έτσι μια γενιά Ελλήνων προπονητών οι οποίοι είναι ρε παιδί μου κολλημένοι σε ένα άλλο ποδόσφαιρο. Επειδή αυτοί υπάρχουν στο προσκήνιο. Ναι. Και το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Και καλό θα είναι και οι ελληνικές ομάδες γενικότερα να δίνουν ευκαιρίες σε νέους Έλληνες προπονητές. Και όχι στους γνωστούς. Προχθές το μάτς με την ΑΕΛ έπεσε βασικό σου Ασούμπρε.
της Λάρισας. Ναι. Και γυρνάει ο Στέργιος κάποια φάση στο ημίχρονο και μου λέει κάθε φορά που λέω Ασούμπρε. Ασούμε. Μου θυμίζει το στον παράσχο μου. Ασούμε. Ασούμε. Τι λέω πραγματικά, το σκεφτόμουν και εγώ. Λέω πω ρε εσύ, όντως. Τα παιδιά Ασούμε. Παράσχο. Τεράστιο τσαλάν. Μεγάλη μορφή. Ναι. Άλλο τεχνικό του Άρεος. Ναι. Και του πάω και λίγο. Και του πάω και λίγο καιρό. Για πολύ λίγο καιρό. Εντάξει, τι κάνουμε. Δύσκολη. Περισσότερο από τον Περέτα έχει κάτσει. Μεγάλο τσάνε. Ναι, εντάξει. Ναι. Καλά, τον Μπερέτα. Τον Μπερέτα έχω κάτσει όλοι περισσότερο. Μπερέτα. Μάρι, πώς είναι. Πέρασε έναν ωραίο μήνα. Πότε έχει έρθει αυτός, 15. Έχει, 30, όχι, παραπάνω. 15. Πάει πιο πριν. Ο Μπερέτα, ρε φίλε. Ναι, τρομερά πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Εξαιρετικά. Την Κυριακή το μεσημέρι είναι και το ντέρμπι της K19 του Πάγου με τον Ολυμπιακό. Στις 2. Ναι, ναι. Στου Ρέντι, που είναι και επίκαιρο αυτό το μέρος για τον Ολυμπιακό. Έχουν σοπάσει λίγο, Και κοκκάλι και μαρινάκι. Την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν όλα. Τώρα είναι ψιλοήσυχη. Πόσο να τραβήξει, ρε πουλάκι μου, και στο καυτικό. Εντάξει, πιστεύω θα ξαναβγεί σιγά-σιγά. Ηρέμησαν λίγο. Φτάνει οι αποκαλύψεις αυτές. Τι άλλο αποκαλύψουν. Τα έχουν βγάλει όλα στη βόλτα. Τι άλλο αποκαλύψουν. Σιγά-σιγά νομίζω θα έχουμε κάτι ακόμα. Εγώ νομίζω, επειδή βλέπω είναι πάει πολύ light η κατάσταση, δεν νομίζω ότι θα πάμε πολύ ήρεμα μέχρι την Κυριακή τελικά. Όχι, ρε, ανεξάρτητα τον ντέρμπι. Α, εντάξει, πόσο να το κάνουν τώρα. Αυτοί μπορεί να μιλήσουν και στο τηλέφωνο και να είπαν εντάξει, άστο τώρα, δεν πειράζει. Το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Μην πούμε κάτι άλλο, γιατί τα έχουμε βγάλει όλα στη φόρα. Α, τα αφήσουμε καλύτερα, τα λύσουμε μεταξύ μας, εκτός, όχι δημόσια. Γιατί εντάξει, παραείπαμε πράγματα. Δικό του εμένα, κάνω τι θέλει. Παραεπιβεβαιώσαμε πράγματα. Πάρα πολλά. Νομίζω ότι γενικότερα του δίνεται αυτού του θέματος μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που πρέπει, επειδή δεν αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι σημαντικό. Ρε. Είναι ένα θέμα που είναι ανάμεσά του τώρα. Εντάξει. Όχι, είναι σημαντικό. Και το έχουμε πάρει και το έχουμε τεντώσει. Είναι σημαντικό. Και τα έχουν τα λευκά από όλα από κάτω. Γιατί, εμείς τι λέμε. Εμείς ναι. Κάθε μέρα του θέλουμε δύναμη. Τίποτα. Καμιά μέρα ο Καραπαπάς κάνει μια παρέμβαση. Ρε, γιατί δεν κάνει παρέμβαση ο Καραπαπάς που του λέμε περαστικά τον ανθρώπου και να δείχνει κάθε μέρα έτσι δύναμη. Για να μας ευχαριστήσει. Παρέμβει κι αυτό. Σα ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Έχουν παρέμβει για άλλοι κι άλλοι. Εντάξει. Απλά αύριο είναι 28 του μήνα, θυμίζω. Που είχε πάρει αναβολή. 28 του Νιόβρη. Μπορεί να ταλαιπωρήθηκε πολύ από αυτό το ταξίδι στο Λονδίνο και να μην μπορεί αύριο να πάει να απολογηθεί. Ενδεχομένως. Τρίτη φορά. Ενδεχομένως. Εντάξει, εμείς καλή δύναμη το ευχόμαστε. Τι κάναμε. Μάλιστα. Ευπρόσδεκτος είναι, δεν έχουμε θέμα. Αν και βγαίνει σε άλλο ραδιόφωνο, αλλά οκ. Okay. Μπορεί να βγει και εδώ. Πού. Βγαίνει, μιλάει. Μιλάει εδώ πέρα, στην πόλη, Τοποθετείτε. Στην πόλη έχει καιρό να μιλήσει η αλήθεια. Α, έχει καιρό. Θα είχε γίνει θέμα συζήτηση, φαντάζομαι. Έχει και ένα χρόνο. Αλλά στην Αθήνα έχει ένα σταθερό ραδιόφωνο που τον βγάζει συχνά πυκνά. Το οποίο νομίζω ανήκει στον όμιλο των media του κ. Μαγνάκη. Ανήκει, ναι. Το λογικό να βγαίνει. Ανήκει. Ναι, αλλά είναι αντικειμενικό. Ελά. Είναι αντικειμενικό. Ρωτάς ή λες. Κάνω διαπίστωση. Α, είναι αντικειμενικό. Είναι ένα μεγάλο όμιλο, μια μεγάλη οικογένεια. Είναι οριστικό. Όπου πρόσφατα TVG τάχθηκε απέναντι. Μέσω σε εκείνο τον όμιλο. Story. Ναι. Εντάξει, ξεκάθαρα κιόλας. Να σου πω κάτι τώρα. Και τους είπε ότι ετοιμαστείτε. Είπε ο TVG. Πρόσεξε με. Ερχόμαστε! TVG, σεβασμός, απεριόριστος. Εννοείται αυτό. Κούρασε κι αυτός. Δεν είναι. Αυτό κούρασε. Ήταν. Πάει. Μας φάνηκε. Ποιο θα πρωτοέρθει, δεν ξέρω. Πραγματικά, δηλαδή από κάτω. Θα έρθουν τρία χτυπήματα πάνω τα μαζί. Γκράου, γκράου, γκράου. Κοίτα, όταν υπάρχουν media τα οποία ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν μπορούν να είναι αντικειμενικά. Α, όπως την Όβα λες τώρα. Την Όβα με το Μαρινάκι. Δεν ανήκει ακόμα. Επίσημα. Ναι, υπάρχει εξαγορά. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Άρα, εσύ θεωρείς ότι η Όβα δεν θα είναι αντικειμενική του χρόνου, ας πούμε. Η Νόβα είναι μια διαφορετική περίπτωση. Α, γιατί είναι διαφορετική. Από την εφημερίδα και το ραδιόφωνο. Ίσα-ίσα. Είναι πολύ πιο εύκολο να μείνει αντικειμενική η Νόβα που θα περιγράφει αγώνες άλλων ομάδων και οι άλλες ομάδες θα παίρνουν χρήματα από τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού. Όταν ολοκληρωθεί η εξαγορά, ναι. Όταν θα το δώσει στην πράξη. Όταν το δώσει στην πράξη, τότε θα το κάνει. Μα κάνει διαπίστωση και λες ότι τα ΜΜΕ που ανήκουν σε κάποιον δεν είναι αντικειμενικά. Ωραία, να σου πω κάτι. Για να μιλήσω εγώ, μιλώ με ονόματα πάντα. Το Σπορ 24 δεν μπορεί να είναι αντικειμενικό. Πρώτον, είναι αντικειμενικό όσο μπορεί. Αλλά και σε δεύτερον, κάποια πράγματα. Εσύ λες ότι δεν μπορεί να είναι αντικειμενικά, αλλά το σου λέω εγώ για την Νόβα και το Μαρινάκι, μου λες όχι. Πώς γίνεται αυτό. Δεν είναι επίσημο πλέον ακόμα. Πώς δεν είναι επίσημο, υπάρχει πλέον. Είναι πολύ πιο λεπτές ισορροπίες στην Νόβα. Εντάξει, είναι πολύ πιο λεπτές ισορροπίες. Αυτό το πράγμα που σας λέμε τόσο καιρό, ότι δεν μιλάτε γιατί δεν έχετε κανένα πρόβλημα και τώρα μου λες ότι τα άλλα δεν είναι αντικειμενικά, αλλά η Νόβα θα είναι. Είναι. Που ήδη έχουμε. Μα εγώ σου είπα πάλι για τον Ολυμπιακό και το Σπορ 24. Α, το Σπορ 24. Σου λέω εγώ αυτό, λες αυτό έχει και την Νόβα. Αλλά θα έπρεπε να σας πειράζει αυτό το πράγμα και να μην σας αρέσει. Δεν σε καταλαβαίνω ακριβώς. Πάμε πάλι από την αρχή. Ποιο είναι το δύσκολο. Λες ότι τα μέσα που ανοίγουν σε έναν ιδιοκτήτη ομάδα. Έχει ανακοινωθεί επίσημα την Νόβα εξαγοράστηκε τον Μαρινάκι.
Γιατί Fortnite έχει φτάσει και στη Βουλή. Συζητιέται συνέχεια. Συζητιέται. Δηλαδή. Συζητιέται. Μα έχει γίνει, υπάρχει εξαγορά. Ωραία. Υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που μπορεί να καταλογίσει. Όταν θα καταλογίσει, φυσικά γιατί, το κάνω. Τι δεν μπορεί να καταλογίσει. Γιατί κάνει... μπορεί να καταλογίσει κάτι άλλο, μα είναι. Έχει κάνει Nova κάτι το οποίο καλά, μπορεί να καταλογίσει. Αλλά πρέπει να δεν βλέπει πια τι αλλαγή υπάρχει στην Nova. Ακόμα και στο social media τη Nova υπάρχει αλλαγή. Και τι κάνουν, ναι. Υπάρχει αλλαγή σε ύφος, αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζουν διάφορα πράγματα, διάφορα θέματα. Mm-hmm. Μήπως δεν τα βλέπεις τώρα καθημερινά. Ή όχι, μπορεί να μην τα βλέπεις. Η μετάδοση των αγώνων επηρεάζεται για την ώρα. Στη μετάδοση των αγώνων δεν μπορεί να. Τι θα σου πούνε ότι. Α, όπα, όχι, υπάρχει και στη μετάδοση. Ναι. Το VAR. Που σου δίνουν κάτι πλάνα από τον Πλούτονα. Από τον Πλούτονα. Συγγνώμη, δηλαδή, τι θες να μου πεις τώρα, δεν υπάρχει θέμα με την Nova. Ενώ λες και τα άλλα μέσα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με την Nova. Ή θα μου πεις. Ότι δεν έχει σημασία αν ένα μέσο το έχει ένα μεγαλομέτοχο και οκ. Okay. Αλλά αν μου λες ότι ένα μέσο που το έχει κάποιο μεγαλομέτοχο δεν είναι αντικειμενικό, αλλά η Nova μπορεί να είναι, δεν το δέχομαι, όχι. Η Nova πρέπει. Δεν έχει άλλο το περιθώριο να μην είναι. Άλλο το πρέπει και άλλο το αν είναι. Δεν έχει το περιθώριο άλλο να μην το είναι. Άλλο το αν πρέπει και άλλο το αν είναι, σου λέω. Εντάξει. Άστο. Ναι, άμα θες να πεις ότι δεν είναι αντικειμενικά, θα βάλεις μέσα στην κουβέντα και την Nova. Αναγκαστικά. Θα μπει στην εξίσωση. Και έχουν φανεί ήδη κάποια πράγματα. Μην παθιάζεις τόσο, αγαπητέ Γαβριλίδη. Δεν παθιάζομαι, απλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να λες κάτι για κάποια άλλα μέσα και όταν πάει το θέμα στην Nova να μην μιλάς. Μίλησα, γιατί είναι το ίδιο πράγμα. Μίλησα, νομίζω. Λες ότι θα φανεί ενώ ήδη έχει φανεί. Μπορείς να μιλήσεις με ένα συγκεκριμένο γεγονός. Σου λέω για το VAR. Μάτς. Φάση. Μάτς, ρε Νίκο, θα σου πει η άλλη. Η Nova ποτέ δεν κάνει σχολιασμό φάσεων. Τι μπορείς να πεις δηλαδή. Πάνω σε τι, να σου πει ότι έχει βγει πλάγιο και να μην έχει βγει και να πω α, τι λέει. Και οι άλλοι μπορούν να πούνε για το Pauk TV τώρα, τι θες να πούμε σε αυτή τη ζήτηση, θα τελειώσει ποτέ. Έχεις να μου πεις κάτι για το Pauk TV. Μπορούν να σου πούνε οι άλλοι. Εγώ πας τους άλλους, έχεις να μου πεις εσύ από κάτι το TV. Από το Pauk Άρης δεν είχα εικόνα του Pauk. Όχι, είχα εικόνα από τα Monitor. Ναι, έχεις κάποιο θέμα. Έχει ακουστεί κάτι για τις περιγραφές του Pauk TV. Πέρα από αυτό το ουφ του Σπυρόπουλου. Καλά, το ουφ είναι βλακία τώρα που ασχολείσαι τώρα να πα τώρα. Εντάξει, σε παρακαλώ, εγώ είμαι γενικό. Που στο Pauk TV ο Σπυρόπουλος στο Pauk Πανιώνιος έχει πει ότι ο Πανιώνιος στέκεται καλά και ότι μία φάση που είχε βγει νομίζω εγώ πάει τίποτα για το Σπυρόπουλο. Ήταν ανάποδο σφύριγμα, το είπε ο Σπυρόπουλος. Μα αυτές είναι οι περιγραφές του Pauk TV. Τα πλάνα καλύπτονται όπως σε κάθε άλλο αγώνα, σε κάθε άλλο μέσο. Φυσιολογημένες φάσεις. Όλα υπάρχουν. Και ο Φινό μπορεί να σου πει το ίδιο. Άρα. Δεν καταλαβαίνω ότι αυτή η κουβέντα δεν βγάζει πουθενά. Όχι, δεν είναι ότι δεν βγάζει πουθενά. Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Δεν κάνω πως δεν καταλαβαίνω. Δεν φανατίζομαι καθόλου. Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις ενώ υπάρχει μπροστά μας ένα θέμα. Αλλά είναι και 37. Σε θέλω ήρεμη. Πρέπει να κλείσουμε. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Πρέπει να κλείσουμε. Φτάσαμε στο τέλος γιατί ακούσαμε το 24. Εκεί θα πούμε λίγο διάφορα πράγματα. Να μην επικαιρότητα. Εμείς επιστρέφουμε αύριο. Έτσι. Αυτά. Αυτά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.